Δηλαδή να, μπορούμε... να πάρει τους υπόλοιπους ναι, να Δεν εδώ. Δε μπορε... δε μπορούμε να πάρουμε Και άλλη σειρά επιλαχόντων Γιατί ουσιαστικά αυτό θα, θα ανατρέψει Οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία ε. Ε. Είμαστε σε μια συζήτηση Προκειμένου να ξανακάνουμε μια διαγωνιστική διαδικασία Μάλιστα. Για Α, περίπου για 300 ε, ε, 900, ε, λιμενικούς Η αλήθεια είναι ότι το λιμενικό σώμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται τουλάχιστον στα ανατολικά, του, στα ανατολικά σύνορα της χώρας βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πληρότητα mm -hmm. όμως παρόλα αυτά η πληρότητα έχει να κάνει με τα μειωμένα οργανογράμματα τα οποία είχαν διαμορφωθεί, είχαν, ναι. Ναι. είχαν, διαμορφωθεί, τα χρόνια του μνημονίου Άρα, χρειάζεται οπότε, χρειάζεται, ενίσχυση, έτσι κι οπότε σημαστεί, χρειάζεται ενίσχυση για να μάλιστα. είμαστε ειλικρινεί. αλλά τουλάχιστον είναι πρώτη φορά που βλέπεις Τόσο μεγάλη πληρότητα στο σπίτια. Θα σα ρωτήσω τώρα, επειδή ήταν εδώ και η κυρία Καρακώστα που μαζί με άλλου 37 βουλευτέ του ΣΥΡΖΑ υπέγραψε την ιστορία με, τα, με το ελεύθερο κάμπινγκ. Και, πέραν τώρα τη συζήτηση, γενικότερη, αυτό αφορά ιδιαίτερα στα νησιά. Γιατί του είδου πολιτική αφορά ιδιαίτερα στα νησιά που είναι και ο βασικό τουριστικό προορισμό. Πώ το βλέπετε, κύριε Υπουργέ, Γιατί υπάρχουν δύο απόψει. Η μία που το βλέπει στενά οικονομικά και σου λέει δίνουμε βάρο σε έναν τουρισμό που είναι χαμηλού οικονομικού ε, χαμηλή οικονομική δυνατότητα. Επομένω, θέλουμε ένα μήνυμα και προ τα έξω αλλά και προ τα μέσα ότι ελάτε από εδώ, παιδιά, δωρεάν, ελεύθερα κτλ. Άρα, μειώνουμε τον τζίρο. Αντί να θέλουμε τον υψηλό τουρισμό, και υπάρχει και η άλλη άποψη που υποστηρίζουν οι βουλευτέ μα στην Ελλάδα. να σα πω κάτι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει από όλε τι πλευρέ. Και είναι ίσω και λίγο λάθο η εκτίμηση ότι το ο, ο τουρισμός του ελεύθερου κάμπινγκ δεν θα αφήσει λεφτά στην οικονομία των νησιών. Έχω, έχουμε, ας πούμε, το παράδειγμα της ε, Τήλου, mm. όπου υπάρχει ε, η παραλία που γίνεται κάμπινγκ και πραγματικά α, αυτό που μου λένε από τα γύρω χωριά είναι ότι δίνει χρήμα, Ομάδια. δίνει ζωή. Yeah. Γιατί αυτοί που είναι στο ελεύθερο κάμπινγκ δεν έχουν τη δυνατότητα να, να μείνουν μέσα στο ξενοδοχείο και να φάνε μέσα στο ξενοδοχείο ή δεν είναι σε all inclusive. Γιατί από την άλλη έχεις και τα all inclusive. Ναι. Να, που ουσιαστικά δεν βγαίνει κανένα από το ξενοδοχείο έξω τίποτα, παρά μόνο ναι, στο, στη μονάδα. Παρά μόνο στη μονάδα και αυτό δωρεάν. Ναι, ναι. Οπότε πρέπει να τα σταθμίσεις. Ναι. εμένα Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να είναι όλα ελεύθερα. Πρέπει, γιατί δεν είναι μόνο θέμα. Προστασία του τουριστικού προϊόντος αλλά είναι και θέμα προστασίας του περιβάλλοντος είναι όλα αυτά τα ζητημάτα το λοιπόν. ότι θα πρέπει ίσως να διευκολύνουμε να γίνουν τέτοιες εγκαταστάσεις προφανώς και θα πρέπει να το κάνουμε mm -hmm. γιατί νομίζω ότι οποιαδήποτε εναλλακτική μορφή τουρισμού και ιδίω άνθρωποι αυτοί που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ είναι και άνθρωποι που είναι πιο κοντά στο περιβάλλον, mm -hmm. έχουν μια φυσιολογική ε, άποψη και, τε, και τέτοιου είδους τουρίστες προωθώντας τον οικολογικό τουρισμό, τον περιπατητικό τουρισμό, mm -hmm. θα σου φέρει και ένα υψηλότερο επίπεδο τουρισμού. Λένε τουρισμό. βέβαια κάποιοι ότι έτσι όπως μας καταντήσατε με τα μνημόνια, Όλοι αυτό θα κάνουμε στο τέλο. Εκεί θα μας οδηγήσετε, Υπουργέ, <laughs> <laughs> σε ελεύθερο κάμπινγκ. Εντάξτε, Δεν μπορώ να πάω σε τρία αστέρια. Πιστέψτε με, υπάρχει ένα, ένα μεγάλο ρεύμα και σε επίπεδο Ευρώπης για ελεύθερο mm -hmm. κάμπινγκ, αλλά και για εναλλακτικέ μορφέ. Εμεί αυτό πρέπει να, να αξιοποιήσουμε. Μας, να το δούμε λίγο από δυνατότητα τουριστική. Από αυτή του μαζικού μοντέλου τουρισμού, το οποίο όπω και mm -hmm. να το κάνουμε, έχει φάει τα ψωμιά του. Και αυτό mm -hmm. είναι δεδομένο. Τώρα, mm -hmm. για να δούμε εδώ και τη μεγάλη εικόνα, έτσι για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, mm -hmm. και με αυτά. Ακούσατε το ρεπορτάζ, νομίζω, το οποίο ξέρετε δεν αμφισβητείτε. Η πραγματικότητα αυτή που περιγράψαμε νωρίτερα, που περιγράψαμε ο, ο Νίκο ο είναι, με το ρεπορτάζ που είναι πάντοτε αξιόπιστο και το αναγνωρίζουν όλοι. Τι πάμε να κλείσουμε τελικά, Πάμε να κλείσουμε μια τέτοια αξιολόγηση με μειώσει, με περικοπέ, με φόρου, με διαλυμένα εργασιακά, με πώληση ιδεή. Αυτό είναι το πακέτο που έχουμε μπροστά μα. Κοιτάξτε, το πακέτο που έχουμε μπροστά μα σίγουρα είναι ένα δύσκολο πακέτο έτσι όπως το ζητάνε οι δανειστές. Mm -hmm. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, το είπα και πριν, <coughs> γίνεται μια διαπραγμάτευση και κανένας δεν μπορεί να αφισβητήσει ότι γίνεται διαπραγμάτευση γιατί αν ήταν. Ε, γίνεται όμω. Ε, αν δεν ήταν διαπραγμάτευση, θα είχαμε κλείσει, έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Ε, εάν γίνεται θα... διαπραγμάτευση, όπω λέτε, κάτι πρέπει να έχουμε κερδίσει τόσο ε, καιρό. Ε, για να εχει, καθυστερούμε συνεχώ. Αυτό που έχουμε κερδίσει είναι η συμφωνία τη 20 Φεβρουαρίου. Όπου εκεί πέρα είπαμε ότι θα υπάρχουν και μέτρα και αντίμετρα ε, ένα ε, αλλά... μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα κέρδο. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και στην πρώτη Πάει, αξιολόγηση. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ζητούσε το, τα 3,6 δι. Mm. Πώ το αντιπαρήλθαμε, με την εφαρμογή του κόφτη μέχρι και το 2018. Mm -hmm. Όπου όλοι φωνάζανε τότε ότι ο κόφτη θα ενεργοποιηθεί. Δεν, δεν ανησυχείτε. Μισό λεπτό τώρα. Δεν ανησυχείτε. Γιατί υπάρχουν και αντίστοιχε εκτιμήσει. Δεν είναι θέμα πολιτική άποψη. Σου λέει ότι όσο τρενάρουμε. Μα έδωσε το πρώτο δείγμα, πούμε, το τέλο του 2016. Μα δίνουν και τα πρώτα δείγματα οι αρχέ του 2017. Είναι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε το στόχο του 17 για Όχι. το, το 2,7. Μήπως βρεθούμε με ένα κενό για και μετά πάει, άντε λέτε. ξανά, ναι, άντε ξανά προς τα μέτρα, άντε παιδιά να καλύψουμε λοιπόν, την τρύπα που έχει δημιουργηθεί και πάει λέγοντα. Να πω τώρα κάτι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρωτογενή πλεονάσματα, δεν πέτυχαμε απλά το στόχο. Τον υπερέχουμε και, προτεγενή... και μάλιστα χθε ο κ. Μοσκοβισέ, αν δεν κάνω λάθο, μίλησε για 3% πρωτογενέ πλεονάσματα Κοντάκι, και το 2016. Ωραία, ε, για το 2,7% τη ανάπτυξη, εγώ ένα έχω να πω, ότι το μεγάλο κομμάτι τη ανάπτυξη και όπω λέει και ο κύριος Ανδρεάδης του ΣΕΤΕ θα έρθει σε ένα μεγάλο βαθμό η αύξηση κατά 1% τουλάχιστον, 1 με 1,5% από τον τουρισμό και από την αύξηση του τουρισμού ο οποίο η ρίστο εν παρόδο φαίνεται να έχει και καλύτερα χαρακτηριστικά οικονομικά από τι κρατήσει που βλέπουμε στα high speed και τα λοιπά Αυτό το κομμάτι δεν επηρεάζεται από την αξιολόγηση ο τουρισμός δηλαδή θα έχει τρέξει, κάνει τις ούτε ούτε. του προχωράει. Μαλή. Ταυτόχρονα με το γεγονός ότι οι, οι επαγγελματίες του τουρισμού βλέπουν ότι θα υπάρχει αντικείμενο, ε, έχουν αρχίσει και κάνουν και συντηρήσεις mm -hmm. και στα πλαίσια του ανάπτυξιακού. Άρα ενώ πραγματικά μια τέτοια καθυστέρηση δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη, και δεν μπορεί κανεί να πει το, το, mm -hmm. κάτι το διαφορετικό, ο τρόπος με τον οποίο θεωρούμε ότι τουλάχιστον για φέτο θα επιτευχθεί το 2,7 δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ γιατί σα mm -hmm. επαναλαμβάνω έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τουρισμό Μάλιστα, και με τι εργασίε γύρω από Μάλιστα. τον τουρισμό, συντηρήσει, ε, ε, κατασκευέ κτλ. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο 2,7. Το θέμα είναι να μπορεί και ο Έλληνα να πάει κάποια στιγμή να κάνει τουρισμό, γιατί δεν το βλέπω αυτό να γίνεται. Εμεί θα είμαστε εδώ τα καρσόνια τη Ευρώπη που έλεγε και, και ο Και μακάρι να είμαστε και τα καρσόνια τη Ευρώπη, αυτό δεν μπορούμε να είμαστε. Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα α, ότι πρέπει Συφωνώ, και ο Έλληνα. Το είπα για να σα να πάω κάπου στο βιωτικό του επίπεδο. Προφανώ. Ε, το γι' αυτό, αυτό όμω δίνουμε και διότι... οποιαδήποτε μάχη. Γι' αυτό δίνουμε και τη μάχη. Mm -hmm. Θα δούμε όμω ακριβώ πάνω σε αυτό που λέει ο Βασίλη τώρα. Θα δούμε έναν συνταξιούχο. Χθε είχαμε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση των συνταξιούχων. Που κάποια στιγμή αυτή η ιστορία θα περίμενε κανεί να τελειώσει, κύριε Υπουργέ. Να μην βλέπουμε αυτού του ανθρώπου στα γεράματα